ζωολογική μεταξύ άλλων συζήτηση, η οποία εκτυλίσσεται στο τραπεζάκι μας, εδώ, με τον Άρη, που υποδεχόμαστε τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Μπογδάνο. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα, είπα εις Αμφωτέρους. Εις Αμφωτέρους, και δεξιών ξεφωνήμων. Που είναι το κεφάλαιο, ξέρετε, για το οποίο μιλάμε, είναι ο κόσμος. Είναι κεφάλαιο ο κόσμος. Είναι στο φως ο λαός. Αν μιλάγαμε εμείς οι τρεις, πάμε και στη Θεσσαλονίκη μου και μιλάμε. Άπειρες ώρες. Τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότεροι άνθρωποι, τους οποίους εκτιμώ, επαναλαμβάνουν ότι δεν είναι και τόσο σοφός τελικά ο λαός. Και αρχικά μας δεν είπα. Κεφάλαιο είπα. Για τα ΜΜΕ, κεφάλαιο είναι ο κόσμος. Δηλαδή, άμα τυπώσεις μια εφημερίδα και δεν διαβάσει κανείς. Τι σημασία έχει κεφάλαιο είναι ο κόσμος, κεφάλαιο είναι η κυρία Γεροβασίλειο, ο κύριος Παπάς. Τι απ' όλα είναι κεφάλαιο, γιατί νομίζω ότι τελικά κεφάλαιο είναι ο κύριος Παπάς. Σε γουστάρει ο κύριος Παπάς αυτή τη χώρα. Υπάρχει. Δεν σε γουστάρει, δεν υπάρχει. Πού την αποδίδεται, πού την αποδίδεται όλο αυτό το πράγμα. Έχουν βγαίνει μια ιστερία. Όχι, δεν το μιλάω μόνο. Όχι, ας φύγουμε από τις άδειες για να μην εκλαμβάνεται από το ακροατήριο ότι ασχολούμαστε με τα δικά μας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι βαριέμαστε. Αλλά με ενδιαφέρει περισσότερο ο κύριος Φίλης. Μια ιστερία. Αναφορικό στο ότι όποιος δεν, δεν απηχεί την άποψή μας είναι γρόν, αντεθνικός, ακροδεξιός και διάφορα τέτοια πράγματα. Το τα οποία... όργανο της διαπλοκής. Τώρα προσθέθηκε ναι. Και η διαπλοκή. Ναι, δηλαδή ας πούμε σήμερα οι απόψεις του κυρίου Βερναδάκη, ο οποίος ως νήσος αριστερός είπε, και απορώ γιατί του την πέφτουνε. Τι είπε? Είπε ότι έχουν αυτονομηθεί τα μέσα ανά τον κόσμο και ήρθε η ώρα να τα τακτοποιήσουμε. Δεν είπε μόνο στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ήρθε η ώρα να τακτοποιηθούν τέτοια θέματα, ας πούμε. Μήνες εκκρεμότητα. Και ανέλαβε αυτός. Ναι. Ας πούμε, ο κύριος Μουζάλας έβγανε ένα εκνευρισμό ενώ μας έλεγε μια εβδομάδα τώρα ότι θα κλείσουν τα σύνορα μαζί με τον κύριο Δραγασάκη. Σήμερα έβγανε ένα εκνευρισμό μόλις. Είναι ανθεληνικό, είπε. Ότι είναι ανθεληνικό. Αυτό όμως είναι λίγο. Όχι το να κλείσουν τα σύνορα, το να λέμε εμείς ότι θα κλείσουν τα σύνορα. Το να κάνεις κριτική στην κυβέρνηση. Ή να αναφέρεις ότι κάποιοι ανέφεραν πώς θα κλείσουν. Εγώ αυτό το να καταλάβω. Εσείς που του ζείτε μέσα. Μου επιτρέπεις. Μου επιτρέπεις. Προσθέτω στον κατάλογο του Άρη για μένα την αδιανόητη δήλωση της ημέρας που θα την είχα κάνει και πολύ σημαντικότερο θέμα. Αλλά ασχολήθηκα αργά μαζί της μέσα στον ημερήσιο προγραμματισμό μου. Φίλες. Δεν θα επιτρέψουμε στους μαθητές να διαμαρτυρηθούν για το hot spot. Μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι βγήκανε από το μαθητικό κίνημα. Εδίδαξαν. Και δεν κατάλαβες. Οι άνθρωποι κάνανε καριέρα κάνοντας καταλήψεις. Ναι, ναι. Και τώρα... Τι έχουν πάθει, κύριε Πρόεδρε, τι καταλαβαίνετε εσείς? Εγώ πιστεύω ότι απλά βρέθηκαν ευνίδια στην εξουσία κάποιοι άνθρωποι χωρίς πείρα. Και δεν προσέχουν τα λόγια τους. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο κακοί άνθρωποι. Δηλαδή, είναι... Πιστεύω ότι. Γιατί δεν προσέχουν τα λόγια. Αν ήταν 10 ετών υπουργοί. Στην πολιτική, με συγχωρείτε. Αν ήταν τη δεκαετία υπουργοί, δεν θα μιλάγανε. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε μαζευτεί στο σαλονάκι του σπιτιού τώρα να συζητήσουμε. Ο πολιτικός που λέτε εσείς απευθύνεται στο κεφάλαιο. Ποιο είναι το κεφάλαιο, η κοινή γνώμη. Κατηδίαν, δηλαδή, ο παπάς, άμα του μιλάς, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Λέει χαριτωμένα αστεία. Έχει χιούμορ. Με συγχωρείτε. Δεν το βρίσκει πάντα. Δεν το βρίσκει μόλι. Όχι, όχι. Όταν εκφράζει όμω πολιτική θέση. Ναι, κάνει είναι μια λίγο δουλειά. Απόλυτος. Είναι απόλυτο. Όχι, απόλυτος. Κάνει και μια δουλειά. Ναι. Λοιπόν, και σου προσδιορίζει αυτομάτω αυτό που είναι. Mm. Ναι. Εγώ φρονώ ότι βρεθήκανε με εξουσία και του κατέλαβε η εξουσία. Αντί να καταλάβουν αυτή την εξουσία. Αγωνία διακρίνεται ω προ την ύπαρξη αυτή τη κυβερνήσεω. Ότι δηλαδή. Πόσο διάστημα έχουμε ακόμη έχουν στην εξουσία. Ένα άγχος με την έννοια ότι λέγεται ότι σε κάποιες ψηφοφορίες μπορεί να υπάρξουν ανταρσίες. Ας έρθουν τα νομοσχέδια και θα το δούμε αυτό. Ναι. Δεν θα έρθουν τα νομοσχέδια. Τι εννοείται. Εκεί είστε εσείς άλλωστε. Όταν θα έρθουν η ώρα των νομοσχεδίων είστε εσείς. Για μια στιγμή. Ναι. Για μια στιγμή. Τι εννοείται. Δεν θα έρθουν. Εγώ, είχαν πει 10 Ιανουαρίου το ασφαλιστικό. Μπάστα. Μπάστα. Λοιπόν. 10 Ιανουαρίου. Το τέλη Δεκεμβρίου είπανε. Επιγόντως, 10 Ιανουαρίου θα έχει εισαχθεί το ασφαλιστικό. Τώρα πάμε 15 Φεβρουαρίου. Το γράφουνε, μαθαίνω εγώ. Γράφεται το ασφαλιστικό. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αλλά... Εσείς τι λέτε, γράφεται ή όχι? Εγώ πιστεύω δεν θα μπει. Δεν θα εισαχθεί προς ψήφιση. Τι δυνατότητες δίνεις, ή μάλλον τι πιθανότητες δίνεις, Άρη, γιατί ο Άρης με λέει ψεκασμένο. Εσείς με αγαπάτε. Από μικρό παιδί. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τι πιθανότητες δίνεις, Άρη, σε παρακαλώ, μπορεί να λένε ψέματα επίτηδες. Με τον ίδιο τρόπο που έλεγαν
ότι καθαρογράφεται η συμφωνία, ενώ δεν υπήρχε συμφωνία, με τον ίδιο τρόπο που έλεγαν τι είχαν πει 24 Φεβρουαρίου, πέρυσι. Ναι, ναι. Πέρυσι 24 Φεβρουαρίου, με τον ίδιο λόγο που πηγαίναν. Τι σκοπό έχουν, γιατί να το κάνουν όλο αυτό. Δώσουμε εσύ την μία. Αν έχει περισσότερε, θα δώσει μία ερμηνεία. Κερδίζουν χρόνο μέχρι είτε μέχρι την τελική ρήξη, είτε να πέσουν ενδόξως, είτε να πούνε ότι οι ξένοι είναι κακοί, μας πέταξαν έξω και εμείς εδώ είμεθα η ελπίς του τόπου, του έθνους και του λαού. Μόνοι εμείς. Λέω τώρα εγώ. Δηλαδή η ηρωική. Το να πέσουν ενδόξως δεν κατά. Δηλαδή να δώσει την εντολή, να παραδώσει ξέρω, την εντολή. Δεν ξέρω, άνθρωπε, ρωτάω. Πέσουν, ο κύριος Λεβέντης. Θα παραδώσουν την εντολή. Αυτό είναι ήττα όμως για την αριστερά. Με συγχωρείτε. Γιατί το λέτε αυτό. Πώς, ο Γιώργος δεν ο Παπανδρέου όταν παρέδωσε την εντολή το 11. Ναι. Είχε 167 βουλευτές. Ναι, αλλά δεν ήταν. Δεν ήταν, ήταν νίκη. Δεν ήταν κνήτης. Όταν δίνει. Ήταν νίκη για τον Γιώργο Παπανδρέου. Νίκη γιατί χάρη της χώρας του, εντελώς αντίθετα από τα Ιωθώτα, χάρη της χώρας του, θυσίασε τον εαυτό του. Δεν το κάνουν εύκολα οι άνθρωποι ναι. που έχουν καβαλήσει καλάμι. Το ίδιο θα κάνει, το ίδιο θα θυσιαστεί χάρη της αριστεράς ο κύριος Τσίπρας. Ή θα πάει το νομοσχέδιο προς ψήφιση και δεν θα ψηφιστεί. Αυτό ναι, αυτό είναι πέσει, μια κοινοβουλευτική αλλά διαδικασία. Αλλά αυτό είναι άδοξο τέλος. Ναι. Άδοξο. Ενώ εγώ αυτό που λέω, ναι. να πάει να υποβάλει την παραίτησή του εν ώψη σχηματισμού μια σοβαρότερη κυβέρνηση που θα έχει μέσα και τη Νέα Δημοκρατία και θα δώσει την εντύπωση ευρέως πέλματος σχήμα που θα πείσει και για επενδύσεις και για σοβαρότητα. Είστε μέσα σε αυτό. Εγώ. Όχι, εγώ αυτό το ονειρευόμουν από νεαρός. Εγώ αυτό το σχήμα έτσι όπως σας το περιγράφω δεν το εμπνεύστηκα τώρα. Από τότε που πρωτοσχολήθηκα με την πολιτική μου, να υπέρ συμμαχικών κυβερνήσεων και κατά αυτοδυναμιών. Ποιος αναλαμβάνει πρωθυπουργός σε αυτήν την περίπτωση, ξαναδίνει εντολή ο πρόεδρος, πάμε. Δηλαδή αποφεύγει. Δεν θέλω να ρίξω τον Τσίπρα. Ναι. Απλά θεωρώ ότι σε αυτό θέλετε, το στάδιο. Να παραδώσει όμως την να εντολή παραδώσει στον την εξουσία, πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να δείξει τη μεγίστη των θυσιών αυτή τη στιγμή, την προσωπική θυσία. Να την ξαναδεί. Χάρη τη χώρα. Και ο να λύσει μια. Δημοκρατία σε ποιον θα δώσει την εντολή αρχίζοντας τη διαδικασία. Θα πάμε εκεί όλοι. Τότε θα τον ρίξετε τον Τσίπρα. Άμα. Ρε παιδιά, πω, ένα λεπτό. Περιμένετε, όχι, διότι είμαι και γιατί οι τρεις άνθρωποι αυτό? Που τουλάχιστον τα ελληνικά μας βρίσκονται σε ένα επαρκές ναι. επίπεδο. Δεν θέλετε να ρίξετε, ο Τσίπρα, να ρίξετε τον Τσίπρα, αλλά δεν σας πειράζει να πέσει ο Τσίπρας. Όχι, εγώ θεωρώ ότι ωφελεί τη χώρα το να πέσει. Να πέσει αλλά δεν θέλετε να τον ρίξετε. Οικειοθελώς, όχι ανατρεπόμενος, να μην υποστεί το άδοξο τέλος να του φύγουν βουλευτές. Και θεωρώ καλύτερο τον να πάει ρωτήσατε. Να συζητήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και καλό θα ήταν να κάνουμε μια κυβέρνηση 250 εδρών στη Βουλή. Ώστε και προς τα έξω να είναι πιστικότερη αυτή η κυβέρνηση να ζητήσει χαλάρωση. Και να έχει αντιπολίτευση τη Χρυσή Αυγή και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δηλαδή στη Γερμανία που κάνανε όχι, δύο μεγάλοι. Ποιοι είναι αντιπολίτευση. Για πέστε μου, αυτή τη στιγμή απαντήστε μου εσείς που έχετε αρκετή πείρα. Στη Γερμανία που κάνανε σοσιαλιστές με χριστιανούς, ποιοι είναι αντιπολίτευση. Εντάξει, υπάρχει μια ξενοφοβική. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρετε τι υπάρχει. Υπάρχουν δημοσιογράφοι σαν εσάς αξιολογοί. Που σηκώνονται και μιλάνε και τρέμουν οι κυβερνώντες. Υπάρχουν στελέχοι που στηρίζουν την κυβέρνηση, σύμφωνα. Αλλά όταν μιλούν στη Βουλή, τρέμει η Βουλή. Σύμφωνα. Δηλαδή αναπτύσσεται ένα υπάρχει άλλο είδος. Ένα ευρωσκεπτικιστικό, ένα μικρό ναι. πράγμα, αλλά το ναι, οποίο δεν μπράβο. Δείχνει ακόμη δεν να επηρεάζει ανάγκη, τα πράγματα. Δηλαδή, να το αναθέσουμε σε φασίστες ή σε. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Έχουμε 4 λεπτά ναι. μέχρι να σας ευχαριστήσω. Η τελευταία ναι. δική μου ερώτηση. Δεν ανησυχώ για τα 4 λεπτά. Πίστη. Το διαστημόπλαιο εκτοξεύεται σε ένα. Αστείευεστε. Το χάσαμε. Άρα, αστείευεστε. Χάσει τη φάση 4 διαστημόπλαια. Δεν είναι λίγος ο χρόνος. Εδώ μια εκπομπή 3 τέταρτα κάναμε και μπήκατε στη Βουλή. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλει ο κύριος Τσίπρας να την κλείσει την αξιολόγηση ή όχι. Εάν ήθελε. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Κοιτάξτε. Εγώ έχω αρχίσει και. Λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα που λένε δε, παιδιά, ότι με δεν πάει πιο πέρα, θέλει. Πιο πέρα, ώστε να κουραστούν δεν οι κυψέ. Να ναι. Όντως και εγώ προβληματίζομαι. Α, δεν είμαι εγώ τρελός. Ή τουλάχιστον ένα μήνυμα είμαστε και δύο. Γιατί όσο καθυστερούν τα νομοσχέδια, οι ξένοι έχουν πει ότι δεν θα γίνει αξιολόγηση. Και γιατί μπορεί να μην θέλει. Έκανα ουρά. Μπορεί να μην θέλει, γιατί αν εισάγει, σα λέγω, τα νομοσχέδια, δεν μπορεί να σκοντάψει. Okay. Και είναι άδοξο αυτό το τέλος.
Οπότε τον ενδιαφέρει περισσότερο το τι θα κάνει η υπόσταση της κυβέρνησης του εαυτού του της αριστεράς παρά η χώρα. Εγώ κάνω έκκληση και από αυτή τη στιγμή. Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπώ. Με ποια έννοια? Δεν έχω κανένα κέρδος να βγει ο Μητσοτάκης. Ναι. Και τον θεωρώ, μάλιστα, θέλετε να σας πω και κάτι, σε σχέση με τον Μητσοτάκη καλύτερο. Ως άνθρωπο, ως πολιτικό. Ποιον? Τον να τον κεράσετε παγωτό. Ναι. Ή τον ξέρετε, ναι, παρα... τον Μητσοτάκη. Όλοι τον Ντορμά. Όχι, γιατί τον ξέρετε. Τον ξέρετε, δηλαδή έχετε διαπιστώσει ότι είναι κακό παιδί. Όχι, και μόνο το βγήκε από αυτή την οικογένεια ο Μητσοτάκης. Έχει ένα ελάττωμα. Είναι το γενεολογικό του δέντρο λίγο. Πιανού. Του Μητσοτάκη. Ποιο είναι το ελάττωμα στο γενεολογικό δέντρο του Μητσοτάκη? Συγγνώμη. Και άμα βρίσκεται ελάττωμα. Συγγνώμη. Σκέτη. Αν βρίσκεται ελάττωμα στο γενεολογικό κέντρο του Μητσοτάκη, δεν βρίσκεται στο Γιώργο Παπανδρέου. Εσείς τον έχετε μεσοτάκι. Μα πριν μου πέντεψατε τον Γιώργο Παπανδρέου. Από παππού. Κόρη. Αγγονό. Αντιψά. Συγγνώμη. Δηλαδή το εγγόνι σας θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Θα πούμε επειδή ο παππούς ήταν στην πολιτική δεν θα πει το εγγόνι. Και συμπίπτει όλοι οι Μητσοτάκοι είναι ανέξιοι. Μα πριν μου πενέψατε τον Γιώργο Παπανδρέου. Για το, για τι, για τη θυσία του. Άγια σου. Που δεν είχε άλλο το θάρρος να και κάνει όμοια. Και ξέρετε ότι δεν θα κάνει θυσία ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης πιστεύω ότι τώρα που θα πάει έξω στην Ευρώπη. Δεν τον πλήρεται πολιτικά. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα το αξιώσουν να ψηφίσει το ασφαλιστικό. Η αίσθηση είναι ότι χρησιμοποιείτε λόγους, θέτετε τα οικογενειακά. Τώρα το ακούσατε ναι, αυτό. Ναι. Θα πάει έξω πολύ στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ναι. Η Μέρκελ και οι άλλοι θα πούνε δεν μπορείς τώρα να γίνεις αντιμνημονιακός. Εκεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά της το εξής δίλημα. Ή δίνει όλη τη συμμετοχή της για κυβέρνηση η συνεργασίας ή σπάει η Νέα Δημοκρατία και το κάνει μόνο στο Καραμαλής αυτό. Oh. Το γνωρίζετε αυτό το σενάριο? Είτε από μένα πρώτα. Όχι, όχι, αλλά είναι ωραίο να το πείτε εσείς. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εσείς να το πείτε. Ναι. Αφήστε με λοιπόν να το πω εγώ. Ναι. Αν ο Μητσοτάκης δηλώσει στους Ευρωπαίους ναι. δεν δίνω ψήφο μαζί με τον Τσίπρα σε κυβέρνηση. Έρχεται, ναι. έρχεται. Και τον αφήνω να πέσει για να έρθω εγώ. Ναι. Γιατί αυτό με συμφέρει σαν όριμο φρούτο, αν το πει ο. Θα κληθεί ο Κώστας Καραμαλής να σας σηκώσει. Ο Καραμαλής ο Κώστας θα σηκωθεί με 40 βουλευτές και θα κάνει αυτός την κυβέρνηση με τον Τσίπρα. Σας το λέει ο Λεβέντης και καθίστε γράφτε το. Η αλήθεια είναι ότι ο Λεβέντης εξελέγει μέσα από μία σειρά που ήταν εκτιμήσεις. Προφητικών δηλώσεων. Ναι, δεν ήταν οι προφητείες. Και ο μόνος που ανεβαίνει στο κοινοβούλιο και μιλάει χωρίς χειρόγραφα. Τους γλέντισε. Και δεν θα υπάρξει εύκολα. Και να σου πω κάτι. Και αυτό δεν μ' αρέσει το ρήμα, τους γλεντάει. αλλά συμβαίνει. Θυμάσαι τι comment σου έκανα στο Twitter. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, για να καταλήξουμε. Μας λένε πολλοί. Γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Μας λένε πολλοί που δεν σας αγαπούν. Είναι λίγο. Πρέπει υπέρβαση να κάνουν και δύο αρχηγοί. Ο Μεν Μητσοτάκης να παραμερίσει τους θερμοκέφαλους που του λένε να ακολουθήσει οδό σύγκρουσης με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έτσι και λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει να έρθει αυτός. Πρέπει να τους παραμερίσει αυτούς τους θερμοκέφαλους. Ο Δε Τσίπρας πρέπει τους καρακιοκέντευρους που τον περιβάλλουν και του λένε μην παραιτηθείς. Αφού έχουμε την εξουσία, είναι δείγμα αδυναμίας να παραιτηθείς. Πρέπει να τους παραμερίσει και αυτός. Είναι ιστορικές οι ευθύνες και των δύο. Ρίστραει σε ολοκληρωτισμό η χώρα. Πώς? Γλιστράει προς ολοκληρωτισμό η χώρα. Ο κύριος Λεβέντης, συγγνώμη, είπατε ότι έτσι συμπεριφέρονται οι τύρανοι πριν πέσουν. Με εμπιστοσύνη της Πρόεδρε, είπατε ότι έτσι συμπεριφέρονται οι τύρανοι πριν πέσουν. Εσείς το είπατε. Πώς? Είπατε εσείς ότι έτσι συμπεριφέρονται οι τύρανοι πριν πέσουν. Ναι, γιατί τον βλέπω, σώνει και καλά στις ψηφοφορίες, θέλει να κάνει το δικό του κάθε φορά. Δηλαδή με αφήνει και μιλάω. Λέω το δηλαδή στην τελευταία συζήτηση. Δηλαδή οι αντιτιθέμενοι μιλάμε. Δηλαδή αλλά κάνουν μια ψηφοφορία και περνάνε το δικό του, κύριε Κώστα. Το καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε. Και επειδή αυτό γίνεται συνεχώς. Δηλαδή στη συζήτηση για το ασφαλιστικό και για τις τηλεοπτικές άδειες που σας παρακολουθούσα και εσάς, ήταν ο κύριος ανοιχτός στον Μητσοτάκη για συμπλευσή. Ο κύριος Τσίπρας, πώς τον είδατε εσείς? Οι άνθρωποι έχουμε μάθει στην Ελλάδα μετά το 1974 υπήρχε η κουλτούρα της αυτοδυναμίας, της εξουσιομανίας. Τώρα είναι μεγάλη ώρα να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Τώρα πρέπει οι δύο αυτοί αρχηγοί να δείξουν αίσθημα ευθύνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άρη Πορτοσάλτε και τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, κύριο Βασίλη Λεβέντη. Επιστρέφουμε.